Το παραπονεμένο ελεφαντάκι του Ευγένιου Τριβιζά. Επιμέλεια Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Ζούσε κάποτε ένα ελεφαντάκι που το λέγανε Βλαδίμηρο. Κάθε μέρα ο Βλαδίμηρος έκανε 12 αταξίες. Η μαμά του θύμωνε και του τράβαγε την προβοσκίδα για να τον τιμωρήσει. Από το τράβα η προβοσκίδα του μάκρινε τόσο πολύ που μύριζε λουλούδι από 60 μέτρα. Στο σχολείο τα άλλα ελεφαντάκια τον κορόιδευαν. Και στο δρόμο τα λελέκια σκόνταφταν στην προβοσκίδα του. Ο Βλαδίμηρος κοκκίνιζε από ντροπή και δίπλωνε την προβοσκίδα του σαν ακορντεόν. Άλλοτε πάλι την έδαινε κόμπους να μην δείχνει πολύ μεγάλη, αλλά κανείς δεν ξεγελιόταν. Τι να κάνει λοιπόν; Έφυγε να βρει την τύχη του. Εκεί που πήγαινε, τον αρπάξανε 3 νάνοι με κίτρινα καπέλα και τον πουλήσανε. Στο ζωολογικό κήπο. Μετά από λίγο όμως, ο επιστάτης τον έδιωξε. Έπιανε, λέει, πολύ χώρο. Πέρασε από το δάσος με τις χρυσές φερικοκιές. Και τη γειτονιά με τα ανάποδα σπίτια και έφτασε σε ένα ποτάμι. Στην άλλη όχθη είδε τυλιτό. «Βοήθησέ με να περάσω», του είπε. «Οι νάνοι κλέψανε τη γέφυρα». Τη βοήθησε να περάσει και γίνανε αμέσως φίλοι. «Πιάσε μου ένα αστέρι», τον παρακάλεσε όταν νύχτωσε. Έπιασε το πιο όμορφο, το φύσηξε να μη ζεματάει και της το χάρισε. Μετά η λιτό αποκοιμήθηκε. Ο Βλαδίμηρος έδιωχνε τους πεινασμένους πάνθυρες που ήθελαν να την αρπάξουν. «Τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς σου?», τη ρώτησε όταν ξημέρωσε. «Πιλότος είναι». «Νάτος!» φεύγει ξαφνικά ο έλικας. Το αεροπλάνο πέφτει. Ευτυχώς ο Βλαδίμηρος πρόλαβε και το συγκράτησε με την προβοσκίδα του. Ο πιλότος κατέβηκε. «Αν δεν ήσουν εσύ», του είπε, «θα έπρεπε να πέσω με το πορτοκαλί μου αλεξίπτωτο. Και ξέρεις κάτι; Το έχω αφήσει στο καθαριστήριο επειδή είχε ένα λεκέ από χυμοβατόμουρου». Βάλανε ένα ηλιοτρόπιο για έλικα και χαρίσανε το αεροπλάνο σε ένα γουρουνάκι και μία Κινέζα που θέλανε να πάνε στη χώρα με τα κόκκινα κουνέλια για να αγοράσουνε πινέζες και 7 κιλά μπιζέλια. «Έλα μαζί μας, σε παρακαλώ». «Έλα», του είπε η λιτό. Άλλο που δεν ήθελε. Φτάσανε στην πόλη με τα στριφτά τηλεγραφόξυλα και τα φτερωτά ξυπνητήρια. Εκεί όλοι αγαπούσαν το Βλαδίμηρο. θαύμαζαν όλη την μακριά του προβοσκέλη. Οι ζαχαροπλάστες τον φίλευαν μουστοκούλουρα και ζαχαρωμένα μήλα. Οι γιαγιάδες του έπλεκαν μάλινα καλτσάκια και οι νοικοκυρές του χάριζαν χρωματιστά μαντιλάκια για να στολίζει τα αυτιά του. Αλλά και ο Βλαδίμηρος δεν καθόταν με σταυρωμένη προβοσκίδα. Πότιζε τα γεράνια στα μπαλκόνια και έσβηνε τις φωτιές στα πάνω πατώματα. Πιο πολύ απ' όλα όμως του άρεσε να παίζει με τη λιτό. Στο διάλειμμα την άφηνε να πηδάει σχοινάκι με την προβοσκίδα του και τις Κυριακές την έπαιρνε και αρμένιζαν στη λίμνη. Κι έζησε από τότε ο Βλαδίμηρος ευτυχισμένος. Ευγένιου Τριβιζά, το παραπονεμένο ελεφαντάκι.